Κάθε μέρα ανάλυση για κάθε παίχτη της Εθνικής Μπάσκετ στους Ολυμπιακούς. Με λίγο τρίχα παϊτέρι χωρίς την καδένα. Και πάμε στο Θωμά. Μας τρέλανε λίγο με τα airball του, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω πως έκανε ό,τι μπορούσε. Τόσος είναι. Ένα σκύλο στην άμυνα που δίνει το 110% πάντα με αναξιόπιστο σουτ. Τι περιμένατε δηλαδή, να επιβληθεί στον Σέι, στον Γιούλ, στον Μίλ και στον Σρέντερ, Σρόντερ, Σρούντερ. Σρούντερ. Παρ' όλα αυτά, τελείωσε το τουρνουά με 10 πόντους μέσο όρο, 3,5 assist και 1,5 κλέψιμο. Ενώ έβαζε πάντα και το κορμάκι του στη φωτιά για να πάρει τα επιθετικά φάουλ. Με την Αυστραλία δε, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, όπου έκανε μέχρι και τάπα. Είχε συν 15 στο plus minus και δεν είναι τυχαίο που κερδίσανε μόνο αυτό το match. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έπρεπε αντί του walk-up να έπαιρνε ο Μπίλαρο στον Ντόρσεϊ. Ίσως να μην έχουν άδικο εκ του αποτελέσματος, καθώς πιο δύσκολοι αντίπαλοι θα επέμεναν στη ζώνη. Ο Τάιλερ είναι όμως ασταθής. Μπορεί να σου βάλει 30, μπορεί να σου βάλει και 0. Το τραγικό είναι ότι και αυτός και ο Μίτρου Λόγκ θα έπρεπε να έπαιζαν κανονικά για την εθνική. Και όχι ως naturalizer. Τότε θα ήταν αποτυχία αν η ομάδα δεν έπιανε την τετράδα. Γράψτε μου στα σχόλια για ποιον παίχτη της εθνικής θέλετε να κάνω ανάλυση την επόμενη φορά.